Ένα νέο γύρο συντονισμένων κυρώσεων εξαπολύουν οι χώρε τη Δύση στην προσπάθεια να περιορίσουν τι δυνατότητε τη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ηγέτε των χωρών τη ομάδα G7 ανακοίνωσαν την επιβολή περιορισμών στην Κεντρική Τράπεζα τη Ρωσία όσον αφορά στη χρήση χρυσού στι συναλλαγέ. Προχωρούν επίση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια νέα προσπάθεια ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμού απαντήσεων, ώστε να εμποδίσουν τη Ρωσία να αποφύγει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων. Η διακυβέρνηση Biden προχώρησε από την πλευρά της σε κυρώσεις με στόχο δεκάδες εταιρείες του τομέα της άμυνας, 328 μέλη της Ρωσικής Δούμας καθώς και τον επικεφαλής της Bear Bank. Ενώ η Βρετανία βάζει στο στόχαστρο άλλους 65 Ρώσους ολιγάρχες και πιθανούς υποστηρικτές του πολέμου. Στη νέα λίστα περιλαμβάνεται η ομάδα μισθοφόρων Βάγκνερ, που πιστεύεται ότι έχει αναλάβει τη δολοφονία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμυρ Ζελένσκι, η Αλφα Μπανκ, που είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα τη Ρωσία και η Πολίνα Κοβάλεβα, θετή κόρη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ.